Περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι φαίνεται ότι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και οι οποίοι εντοπίζονται ένας-ένας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και καλούνται να τακτοποιήσουν άμεσα τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να μην κινηθούν διαδικασίες κατάσχεσης. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή με ένα ακόμα πολυσέλιδο οδηγό της ρίχνει φως σε όλα τα γκρίζα σημεία που σχετίζονται με την τακτοποίηση οφειλών, με τις διαδικασίες λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις ή πληστηριασμοί, με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά και το πώς μπορεί να χάσει κάποιος την ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για χρέη προς το δημόσιο κινούνται και ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για το μήνα Ιούνιο είχαμε 21.000 κατασχέσεις. Αυτός ο αριθμός ήρθε να προσθεθεί στους υπόλοιπους φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί γύρω στις 950.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι τους έχουν γίνει κατάσχεση και δέσμευση λογαριασμού. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι την δόση του Ιουλίου, που ήταν η πρώτη δόση με τα καθαριστικά αρκετά φουσκωμένα φέτος, γιατί ήταν πολύ βαρύς ο λογαριασμός, την πληρώσανε οι 7 στους 10, τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη βάση αυτή, όλοι οι φορείς στο δημοσίο, με πρωταγωνιστή την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουν αρχίσει ένα κυνηγητό με κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών και στο παιχνίδι έχουν μπει και το ΕΦΚΑ, ακόμα και οι Δήμοι, οι οποίοι στέλνουν κατασχετήρια σωριδών, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να μην μπορούν να αντέξουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους και λαμβανωμένο υπόψη ότι μετά τη λειτουργία των BOS όλα τα χρήματα θα μπαίνουν στο λογαριασμό του φορολογούμενου. Ακατάσχετο δεν υπάρχει για τον επαγγελματία. Τα χρήματα αυτά θα κατάσχονται αυθημερών. Οπότε είναι ζήτημα χρόνου μέχρι τέλος του χρόνου να κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν δεσμεύεται ο λογαριασμός μιας επιχείρησης, είναι η επιχείρηση σαν να παθαίνει έμφραγμα εκείνη τη στιγμή, οπότε δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στη μισθοδοσία της, ούτε στα ενοίκια της, ούτε στα υπόλοιπα έξοδα της, ούτε στους φόρους της.